Στην οδό Λαγκαδά 28, κοντά στις 12 όροφες πολυκατοικίες, βρίσκεται ο ανδριάντας του Ελληνοπολωνού Γεώργιου, Γέρζη Σαϊνόβιτς Ιβάνοφ. Ο ήρωας αναπαριστάται στα δεσμά ως σύγχρονος Προμηθέας. Πολλοί οι διερχόμενοι κάθε μέρα από το σημείο αυτό, όμως λίγοι γνωρίζουν τη σπουδαία αντιστασιακή δράση του κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεννήθηκε το 1911 στη Βαρσοβία και ήταν γιος του Ρώσου κόμη και συνταγματάρχη Βλαδίμηρου Ιβάνοφ και της Πολωνής Λεωνάρδα Σαϊνόβιτς. Κατόπιν η μητέρα του παντρεύτηκε το δεύτερο σύζυγό της, τον Έλληνα έμπορο Ιωάννη Λαμπριανίδη. Ο μικρός Γέρζη, αφού ζήσει και για κάποια χρόνια στην Πολωνία, εγκαθίσταται το 1926 στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει ήδη με τη μητέρα του και τον σύζυγό της και τα ετεροθαλή αδέρφια του, Αντώνη και Αλέξανδρο. Ο Ήρεκ, όπως ήταν το χαϊδευτικό του, ήταν ένα όμορφο ψηλό γεροδεμένο παλικάρι, φιλόδοξο, αυθόρμητο, ανεξάρτητο και μαχητικό. Στη Θεσσαλονίκη φυτάει στο γαλλικό λύκειο της πόλης και ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό. Ασχολείται με την ορειβασία, παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα του σχολείου του και στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά και υδατοσφαίριση, ενώ διακρίνεται και καταλαμβάνει πρώτες θέσεις στην κολύμβηση, σε πανελλήνιους και διεθνούς αγώνες, αλλά και στην ιστιοπλοεία. Μετά την αποφύτισή του από το γαλλικό λύκειο της Θεσσαλονίκης, το 1933 αποφασίζει να σπουδάσει στο Βέλγιο, στο Πανεπιστήμιο του Λέουβεν, γεωπόνος μηχανικός. Συνεχίζει στο Παρίσι τις μεταπτυχιακές σπουδές του, στο Ινστιτούτο Απικιακής Αγρονομίας, ενώ συνεχίζει να διακρίνεται σε διεθνείς αγώνες κολύμβησης και υδατοσφαίρισης. Το καλοκαίρι του 1939, Γερμανοί και Σοβιετικοί διαμελίζουν την Πολωνία, ενώ την άνοιξη του 1941 τα ναζιστικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ελλάδα. Ο Ιβάνοφ, παρά τις ελκυστικές θέσεις εργασίας που του προσφέρονται στην Αφρική, αποφασίζει να πολεμήσει κατά του κατακτητή των δύο πατρίδων του, όπως τις θεωρούσε, Πολωνίας και Ελλάδας. Διψώντας για αντιστασιακή δράση, δραπετεύει από την Ελλάδα και αρχικά πηγαίνει στην Παλαιστίνη, την οποία κατήχαν οι Άγγλοι. Είναι πολύγλωσσος, μιλάει 6 γλώσσες, ελληνικά, πολωνικά, ρωσικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά. Είναι ένθερμος πατριώτης, ατρόμητος και δυναμικός, στοιχεία που εκτιμώνται δεόντως από τις μυστικές υπηρεσίες των συμμάχων που μάχονται κατά των Γερμανών. Οι Άγγλοι, επειδή τον προόριζαν για σαμποτέρ, τον στρατολόγησαν στη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων. Special Operation Executive, μονάδα νούμερο 004 στο Κάιρο, όπου διδάχτηκε μαθήματα ανορθόδοξου πολέμου και παρακολούθησε ειδική εκπαίδευση για 6 μήνες. Στις 13 Οκτωβρίου του 1941, το αγγλικό υποβρύχιο Thunderbolt τον αποβίβασε στις ελληνικές ακτές για την ανάληψη δράσης ως πληροφοριοδότης και σαμποτέρ με τον κωδικό 033Β. Ακολούθησε έντονη δραστηριότητα του Ιβάνοφ σε συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις και κυρίως την Αντιστασιακή Ομάδα Οργάνωσης Αντίστασης Γένους. Ακολούθησε η πρώτη σύλληψή του στις 19 Δεκεμβρίου από τους Γερμανούς, μετά από προδοσία του παιδικού του φίλου Κωνσταντίνου Πάντου και η κράτησή του στις φυλακές Αβέρο. Κατόρθωσε σύντομα να αποδράσει. Ακολούθησε η επικήρυξή του για 500.000 δραχμές, ποσό τεράστια για την εποχή, και στις 29 Δεκεμβρίου αφήσεις με τη φωτογραφία του τυχοκολλήθηκαν σε όλη την Αθήνα. Στις 14 Μαρτίου του 1942 ανατείναξε το γερμανικό υποβρύχιο U-133 λίγο έξω από τη Σαλαμίνα. Ο τρόπος ήταν εντυπωσιακός και δύσκολος. Τοποθέτησε την ορολογιακή βόμβα στο στήθος του, κολύμπησε αρκετά ως δεινός κολυμπητής που ήταν και την κόλλησε στα ύφαλα του υποβρυχίου. Στις 3 Αυγούστου του 1942 τοποθέτησε μαγνητική νάρκη στο υποβρύχιο U-372, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ανάμεσα στα πολλά σαμποτάζ που οργάνωσε σε συνεργασία με αντιστασιακές οργανώσεις, το πιο σημαντικό ήταν το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη, όπου επισκευάζονταν οι κινητήρες του αεροπλάνων της Luftwaffe, της γερμανικής δηλαδή πολεμικής αεροπορίας. Η δολιοφθορά προκάλεσε την πτώση 400 με 450 αεροσκαφών στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με γερμανικές εκτιμήσεις. Θεωρείται το μεγαλύτερο σαμποτάζ του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθησε η δεύτερη σύλληψή του μετά από νέα προδοσία στις 8 Σεπτεμβρίου του 1942 και αφού το ποσό της επικήρυξης είχε αυξηθεί στα 2 εκατομμύρια δραχμές.
Στο γερμανικό στρατοδικείο που οδηγήθηκε ο Γερμανός πρόεδρος εκθίασε την τόλμη του Ιβάνου. Τελικά καταδικάστηκε 3 εις θάνατο και οδηγήθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα στην Κεσαριανή μαζί με τους συνεργάτες του Γιαννάτο Κοντόπουλο και Μαλλιόπουλο. Ο αδερφός του Αλέξανδρος Λαμπριανίδης καταθέτει τη μαρτυρία του. Την αφήγηση που έχουμε του ιερέως που συνόδευε τον αδερφό μου μέσα στο καμιόνι που τον οδηγούσε στην εκτέλεση και από αυτόπτας μάρτυρες, ο αδερφός μου κατόρθωσε μέσα στο αυτοκίνητο να βγάλει τη χειροπέδα, παρετάχθησαν γύρω από, από τα αυτοκίνητα και ο τελευταίος πήδησε ο αδερφός μου, ο οποίος διέσπασε τον κλειό των Γερμανών και άρχισε με ζιτζάκ να τρέχει προς ένα μαντρότυχο. Τα χάσαν. Όμως ένας από αυτούς συνήρθε γρήγορα και με το αυτόματο άρχισε να πυροβολεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε τον αδερφό μου στο πόδι και σε λίγο, ας πούμε, έπεσε κάτω. Οι Γερμανοί σπεύσανε, τον πήραν σε μια κουβέρτα και τον οδηγήσαν στο στήλο εκτέλεσης. Και έτσι ο αδερφός μου πρόλαβε μόνο να φωνάξει «Ζήτω Ελλάς, ζήτω Πολωνία» και εκτελέστηκε. Ο Γιώργος Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς, κατά πολλούς υπήρξε ο μεγαλύτερος σαμποτέρ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Άνθρωπος με καταπληκτική αντοχή και ψυχραιμία. Άριστος μαχητής, αναλάμβανε επικίνδυνες αποστολές και τις έφερνε εις πέρας με θαυμαστό τρόπο. Στο τρίτο κινητήριο, Νίκαιας, επιτύμβη επιγραφή, λυπή και σύντομη, αναφέρει «Γεώργιος Ιβάνοφ έπεσε υπέρ της ελευθερίας». Είναι πολύ σπάνιο τρεις χώρες να τιμούν τον ίδιο ήρωα. Ελλάδα, Πολωνία και Βρετανία. Απένιμαν ανώτατα πολεμικά παράσημα και τιμητικές διακρίσεις μετά το θάνατό του. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής διοργανώνει κάθε χρόνο πολυβουλτικούς αγώνες στα Ιβανόφια και το ίδιο όνομα φέρει και το γήπεδό του με την προτομή του στην είσοδο. Στην Πολωνία, πολλοί δρόμοι, συνοικίες, σχολεία και ομάδες φέρνουν το όνομά του. Το 1971 γυρίστηκε η πολωνική ταινία με τίτλο «Angel Number One» με τη ζωή και τη δράση του. Στις 30 Οκτωβρίου 1985 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Ιβάνοφ στη Θεσσαλονίκη, δώρο του πολωνικού λαού. Τοποθετήθηκε στη Συμβολή των Οδών Λαγκαδά, Αγίου Δημητρίου και Νέστορος σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Γεωργίου Ιβάνοφ, που φέρει τιμητικά το όνομά του. Δύο κείμενα, το ένα στα ελληνικά και το άλλο στα πολωνικά, είναι χαραγμένα σε δύο μεγάλες μπρούτζινες πλάκες στο μαρμάρινο βάθρο του Αδριάντα. Γεώργιος Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, εκτελέστηκε από τους Ναζί 4 Πρώτου του 1943 στην Αθήνα στη μνήμη του Πολωνοί και Έλληνες. Τον Ιανουάριο του 2013 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πολωνικού Γραφείου Βετεράνων Πολέμου και Θυμάτων Καταπίεσης τρίμερος εορτασμός στη Βασοβία προς τιμήν του που ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Πολωνικής Πρεσβείας και του Δήμου Κεσαριανής. Παρευρέθηκαν Πολωνοί πολιτικοί και στρατηγοί μαζί με βετεράνους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ένα στρατιωτικό άγημα. Πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο στην Κεσαριανή με καταθέσεις στεφάνων όπως και στον τάφο του στο νεκροταφείο Νίκαιας. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν και εκπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Αλέξανδρος Λαμπριανίδης, ετεροθαλής αδερφός του Ιβάνοφ, ασχολήθηκε με τη συλλογή και την οργάνωση του υλικού που αφορούσε τη δράση του. Την ιστορική αυτή έρευνα συνέχισε η κόρη του Αλέξανδρου, η Λεωνάρδα. Στο πλούσιο οικογενειακό του αρχείο βασίστηκε η έκθεση που παρουσιάστηκε τα έτη 2017-2018 στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Στο βωμό της ελευθερίας, Γεώργιος Ιβάνοφ, Σαϊνόβιτς, ήρωας δύο λαών». Γιατί όπως αναφέρει η Λεωνάρδα Λαμπριανίδη,
ένας ήρωας είναι πάνω απ' όλα ένας έντιμος και κέριος άνθρωπος, που στην κρίσιμη ιστορική στιγμή παίρνει την απόφαση να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας και της ανθρωπότητας.